Δυστυχώς κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα η κίνηση. Η κρίση έχει χτυπήσει παντού και ειδικά και στο δικό μας τον τομέα. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία ήταν μέτρια. Αυτό οφείλεται δηλαδή λόγω οικονομικής κρίσης ή ο κόσμος πήγε σε άλλο προορισμό? Όχι, φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο ρόλο τον έπαιξε η οικονομική κρίση. Σε ποσοστά με τις άλλες χρονίες, δεν λέμε πέρσι και τις άλλες. Πόσο χαμηλά είσαι στην πρόοδο? Πάνω από τα μισά. Πρέπει να είναι. Ναι. Αν υπολογίσουμε μια τελευταία καλή χρονιά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που η κρίση έχει έρθει και στην Ελλάδα. Κόσμο είχε αυτές τις μέρες? Είχε κόσμο. Δεν διέμειναν τα βράδια εδώ. Ναι. Ήταν επισκέπτες αυθημερών και φεύγανε. Δηλαδή και ένα ξενοδοχείο να γεμίσει ένα ξενοδοχείο. Εντάξει, το να γεμίσει ένα ή δύο ξενοδοχεία δεν είναι κριτήριο. Μιλάμε τι έκανε η πλειοψηφία των ξενοδοχείων. Τι δεν κάνετε από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Γιατί ο κλάδος σας έχει έξοδα πολλά και πολλές φορές είναι το χειμώνα δεν δουλεύετε και τα έξοδα τρέχουν. Δυστυχώς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, να κάνουμε περισσότερες προσφορές όπως και γίνανε το τρίμηνο των αποκριών. Εντάξει, ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά, ναι, βέβαια. Από εδώ και πέρα, κρατάμε χαμηλά τις τιμές. Τιμολογιακή πολιτική είναι το νούμερο ένα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την παροχή των υπηρεσιών στα ίδια επίπεδα. Ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί καλύτερο. Και ευτυχώς που πολλές από τις ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή είναι και οικογενειακές. Και δεν έχουν πάρα πολλούς εργαζόμενους. Ο σύλλογος σας την άλλη εβδομάδα, πότε έχει δουλειά? Την Κυριακή μας έρχεται. Ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή θα είναι όπως πάντα έτσι σε καλά επίπεδα μεγάλη από τους συναδέρφους. Έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια. Πάμε να όπως γνωρίζετε υπάρχει και μια ένωση ξενοδόχων, θα προσχωρήσει στο σύλλογο επιτέλους μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών να συνενωθεί ο σύλλογος, γιατί μόνο κοινά συμφέροντα έχουμε, κοινά προβλήματα αντιμετωπίζουμε και θα είναι για το καλό όλων. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογος? Μετά την ένωση θα υπερβούμε τα 40.